Τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Για δεύτερη Παρασκευή, τίμιε Πάτερ, αδελφέ και συλλειτουργέ και αγαπητοί αδελφοί χριστιανοί, βρισκόμαστε εδώ όσοι είμαστε, παρόλες τις δυσκολίες των καιρών, της εποχής, ξεπερνώντας όλες τις αντιξοότητες προσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές, παγκόσμιες, για να υμνήσουμε και να δοξολογήσουμε το πρόσωπο της Παναγιάς μας, έτσι όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία επιβάλλει και έτσι όπως η ψυχή και η καρδιά του καθενός από εμάς νιώθουν. Και μέσα σε όλα αυτά τα χαίρε που ξανά είπαμε και θα ξαναπούμε και την επόμενη Παρασκευή και την μεθεπόμενη και την αμέσως επόμενη, της είπαμε και τούτο. Χαίρε τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το ίδιο και εσάς, η δική σας, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε κάνει μία συμφωνία όλοι μαζί μπροστά στην Παναγιά μας, να βρούμε χρόνο αυτές τις ημέρες να προσεγγίσουμε το κείμενο των χαιρετισμών, θυμάμαι καλά, και να εντρυφήσουμε σε αυτά τα πολύ σπουδαία λόγια που ο Ιερός Υμνοδός αποδίδει προς την Παναγία μας και βάζει στο στόμα το δικό μας να αποδώσουμε και εμείς κάθε φορά. Τι σημαίνουν λοιπόν τα λόγια αυτά που σας είπα, χαίρε τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαιρετίζουμε την Παναγία μας και την ευχαριστούμε, διότι έκαμε σε μας δύο μεγάλα καλά. Σχετίστηκε με δύο πρόσωπα. Με το πρόσωπο του διαβόλου, αλλά και με το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Και τι έκανε; Αυτόν τον απάνθρωπο τύραννο, τον διάβολο, τον εκθρόνησε, τον εκπαραθύρωσε, τον καταπάτησε, τον αποδυνάμωσε. Χαίρε τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Το Ιερό Ευαγγέλιο θέλει τον διάβολο άρχοντα του σκότους του αιώνος τούτου. Και το Ευαγγέλιο δεν λέει ψέματα. Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω στον κόσμο μας, θα δούμε και θα διαπιστώσουμε πως τα πάντα τα κυβερνά ο διάβολος. Αυτός δυστυχώς είναι ο άρχοντας του σκότους του αιώνος τούτου. Γιατί;
Την απάντηση μας την προσφέρουν οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας και λένε, διότι πάσα σχεδόν η ανθρωπίνη φύσης εκείνο δέδοκεν εαυτή και πάντες αυτό δουλεύουσιν. Από τη στιγμή που οι προπάτορές μας, ο Αδάμ και η Εύα, παρέδωσαν ολόκληρη την ανθρώπινη φύση στον διάβολο, από τότε όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν σε εκείνον. Ποιος όμως είναι ο διάβολος? Σήμερα στον κόσμο της προόδου, της εξελίξεως, της τεχνολογίας, ξέρετε, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να εκλείψουν τέτοιοι όροι, τέτοιες λέξεις από τα σύγχρονα λεξιλόγια, λεξικά, συνειδήσεις, μυαλά. Γιατί? Για να γίνεται ελεύθερα η δουλειά του διαβόλου. Και άμα μιλήσεις για διάβολο σε κάποιον απ' έξω, θα σε χλεβάσει, θα σε ειρωνευτεί, θα σου πει εντάξει, θα τα ξαναπούμε, ξέρω εγώ. Ο διάβολος όμως, αγαπητοί αδελφοί, είναι υπαρκτό πρόσωπο. Καταρχάς είναι πρόσωπο. Και γιατί λέγεται διάβολος? Διότι όπως λέει η λέξη, διαβάλλει. Ποιον, τι διαβάλλει? Τον Θεό σε εμάς. Τι είπε στους πρωτοπλάστους? Σας είπε ο Θεός να μην φάτε από αυτό το δέντρο, γιατί θα πεθάνετε? Ψέματα σας είπε. Άμα φάτε θα γίνετε θεοί ανώτεροι από αυτόν. Και σε εμάς τι λέει? Έλα μωρό που θα κάτσεις να νηστέψεις τώρα, να χαλάς τη σιλουέτα σου. Πας στο γυμναστήριο, ασχολείσαι με το τάδε άθλημα, κάνεις εκείνο, κάνεις το άλλο, χρειάζεται να φας και γάλα και κρέας και εκείνο και το άλλο. Μην ακολουθείς αυτά. Ο Θεός είναι πολύ σκληρός που θέλει 48 ολόκληρες ημέρες να νηστεύομαι. Σκληρό μας τον παρουσιάζει το Θεό, τον διαβάλλει δηλαδή. Αλλά και στον Θεό διαβάλλει εμάς. Με αυτά τα ανθρωπάκια ασχολείσαι που κάθε μέρα αμαρτάνουν, άστα πια. Ο Θεός όμως δεν αφήνει ευτυχώς ποτέ τον άνθρωπο. Αλλά και το συνάνθρωπό μας διαβάλλει στα μάτια μας, στη σκέψη μας. Εκείνος που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που έχει κάνει εκείνο, που έχει κάνει το άλλο, με αυτόν θες να μιλάς, με αυτόν θες να κάνεις παρέα. Και έρχονται πολλοί άνθρωποι και λένε, εγώ δεν μπορώ με εκείνον και με εκείνον να συναναστραφώ. Λέγεται όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, και πονηρός. Γιατί πάντοτε το πονηρόν απεργάζεται. Πάντοτε το πονηρό έχει στο νου του και προς το πονηρό στρέφει όλους εμάς. Λέγεται όμως και αποστάτης. Γιατί? Γιατί εγκατέλειψε την χάρη του Θεού και ζει πλέον στην αφόρητη εκείνη οδύνη της μοναξιάς, της αμαρτίας, της κολάσεως. Η Παναγία μας λοιπόν τι έκανε? Καταπάτησε, σας έλεγα και πριν, τον διάβολο πριν γίνει η οριστική νίκη του με την Ανάσταση του Χριστού. Δείτε εκεί την εικόνα της Αναστάσεως. Τίποτα δεν είναι τυχαίο μέσα στην Εκκλησία μας. Ο Χριστός, θα το πω απλά και συγχωρέστε με, τα έκανε γυαλιά καρφιά του διαβόλου. Δείτε εκεί καρφιά, λουκέτα ανοιχτά, με ντεσέδες σπασμένοι, πόρτες επίσης σπασμένες. Η νίκη αυτή του Χριστού εφάνει πρώτα στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Δύο κακά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κάνει ο διάβολος. Και προς την αμαρτίαν έλκει και την μετάνοιαν μετέχει. Δηλαδή, μας τραβάει προς την αμαρτία και προσπαθεί να μας κρατήσει δέσμιους σε αυτή και μετά εμποδίζει τη μετάνοιά μας.
Ένα απλούστατο παράδειγμα θα σας πω, για να δείτε πως όλα αυτά που τα ιερά κείμενα αναφέρουν δεν είναι παραμυθάκια, όπως πολλοί ισχυρίζονται, οι οποίοι είναι ίδιοι παραμυθάδες. Όταν λάβουμε την απόφαση να πάμε να εξομολογηθούμε, πείτε μου σας παρακαλώ, πόσα εμπόδια εμφανίζονται στην απόφασή μας αυτή? Μα θα υπάρχει lockdown, μα δεν θα λειτουργούν οι συγκοινωνίες, μα θα σπάσει το λάστιχο στο αυτοκίνητό μας, μα θα βγούμε και στο δρόμο, κάτι θα γίνει που θα μας εμποδίσει να φτάσουμε στο ναό. Και άλλα πολλά, να μην χρονοτριβώ, λέγοντας όλα αυτά στην αγάπη σας. Να λοιπόν, πώς ο διάβολος εμποδίζει τη μετάνοιά μας? Και έρχονται πάλι οι πατέρες και λένε, μέσα σε αυτά τα δύο κακά, εμποδίζοντας τη μετάνοιά μας ο διάβολος, προσπαθεί αυτό να το επιχειρήσει με δύο τρόπους. Πρώτον, μας πείθει πως δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει διάβολος, μετά όλα τα άλλα είναι εύκολα. Και δεύτερον, δεν θέλει με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο να επιστρέψουμε στον Θεό, βάζοντας μέσα μας την απελπισία. Γι' αυτό λέμε πως η απελπισία για τον χριστιανό είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Όσα κι αν συμβούν στον κόσμο μας, όσοι κορονοϊοί κι αν μας απειλήσουν, όσες κρίσεις κι αν κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, εμείς πρέπει να έχουμε ψηλά το κεφάλι μας και την ελπίδα μέσα στην καρδιά μας. Γιατί σας έλεγα την προηγούμενη Παρασκευή, έχουμε Χριστό, έχουμε σωτηρία, έχουμε ελπίδα. Και ένα άλλο τελευταίο σχετικά με τον διάβολο θα μας αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στο περίφημο βιβλίο του Κλίμαξ. Και αυτό είναι ωραίο να το μελετάμε τούτη την περίοδο ιδιαίτερα. Λέει λοιπόν εκεί ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, πως ο διάβολος επιθυμεί διακαώς την δική μας απώλεια, τον δικό μας θάνατο, είτε αυτός είναι βιολογικός είτε είναι ο πνευματικός. Μάλλον ο βιολογικός είναι συνέπεια και προέκταση του πνευματικού θανάτου. Αυτόν λοιπόν τον διάβολο η Παναγία μας ενίκησε. Όμως είναι εκείνη που σχετίστηκε και με ένα δεύτερο πρόσωπο, όπως σας έλεγα πριν, το πρόσωπο του Χριστού, του Κυρίου και Θεού μας. Και προσέξτε εδώ τι μεγάλη ευεργεσία μας έκαμε. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν, είπε ο ύμνος των χαιρετισμών. Μας έδειξε τον Θεό. Όχι μόνο μας τον έδειξε, αλλά μας τον έφερε κοντά μας. Τον έκαμε όμοιο με μας. Άνθρωπο τέλειο. Και διαπιστώσαμε πως αυτός ο Θεός, τον οποίο μας τον προβάλλει ο διάβολος ως σκληρός, τιμωρός, αδιάφορο, τελικά δεν είναι τίποτε από όλα αυτά. Αλλά τι είναι φιλάνθρωπος? Τι θα πει φιλάνθρωπος? Εκείνος που αγαπά υπερβολικά, εις τέλος, όπως πάλι λένε τα ιερά κείμενα των Ευαγγελίων, τον άνθρωπο, ολοκληρωτικά δηλαδή, μας αγαπά ο Θεός. Και τι σημαίνει αυτή η φιλανθρωπία του Θεού? Πώς μπορούμε εμείς να την κατανοήσουμε? Με τρεις τρόπους. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος σημαίνει πως δεν αρνείται την δική μας μετάνοια, όταν αυτή μάλιστα είναι ειλικρινής. Αλλά έρχονται οι πατέρες και λένε, προσέξτε κάτι,
είναι τόσο μεγάλη η φιλανθρωπία του Χριστού, του Θεού μας, που ακόμα κι αν η μετάνοιά μας είναι ντεμή κατά το κοινό λεγόμενον, πάλι την αποδέχεται. Αλλά και εκείνος ο άνθρωπος που ποτέ στη ζωή του δεν θα προσπαθήσει να μετανοήσει, αν κάποια στιγμή αφήσει την Θεία Χάρη να διεισδύσει στη ζωή του και στην καρδιά του και κάνει έστω μία σκέψη μετανοίας, και αυτήν ο Χριστός θα την δεχτεί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και το δεύτερο που κάνουν οι Άγιοι Πατέρες είναι να χρησιμοποιήσουν μια πολύ όμορφη και εύστοχη παρομοίωση περιγράφοντας την φιλανθρωπία του Χριστού. Ακούστε τι λένε: «Όσον σπινθύρ πέλαγος, το σούτον κακία προς την του Θεού φιλανθρωπίαν». Σας το έχω ξαναπεί, θα το πω τώρα και στην καθομιλουμένη. Φανταστείτε να πιάσει κάπου φωτιά και ένα σπινθύρας να ταξιδέψει για να πάει να πέσει μέσα στη θάλασσα. Τι θα γίνει, το ξέρουμε όλοι. Θα σβήσει, θα χαθεί, θα εξαφανιστεί, δεν θα υπάρχει. Έτσι, λέει, μοιάζει η κακία μας σαν πέσει μέσα στο πέλαγος της φιλανθρωπίας του Θεού. Χάνεται, σβήνει, εξαφανίζεται. Και ο Ιερός Χρυσόστομος θα συμπληρώσει εδώ λέγοντας, προσέξτε, λέει, το πέλαγος έχει κάποια όρια. Ξεκινάει από κάπου και τελειώνει κάπου. Η φιλανθρωπία του Θεού δεν έχει όριο. Φιλανθρωπίας Θεού, το τρίτο είναι αυτό που σας λέω, ουκέστην μέτρων. Και είναι εκείνο από το οποίο όλοι γαντζωνόμαστε για να σωθούμε τελικά. Αν ο Θεός μας, αγαπητοί αδελφοί, δεν ήταν φιλάνθρωπος, η σωτηρία για όλους μας θα ήταν ένα άπιαστο όνειρο, μια ουτοπία, μια πραγματικότητα που ποτέ δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε ούτε εμείς, ούτε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ούτε κανείς. Ουκ έχομεν έτερον δικαίωμα σωτηρίας, θα πούν πάλι οι πατέρες Εκκλησίας μας. Η μεγάλη μας ευκαιρία να σωθούμε είναι αυτή η φιλανθρωπία του Χριστού. Γι' αυτό οφείλουμε πολλές χάριτες στην Παναγιά μας που μας έδωσε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, φέρνοντας τον Χριστό κοντά μας. Ας την παρακαλέσουμε θερμά, ιδιαίτερα τούτες τις ημέρες και αυτές τις ώρες τις δικές της, να παρακαλέσει και εκείνη, να δεηθεί και εκείνη με τη σειρά της στον φιλάνθρωπο Θεό, να ρίξει όματα ευλογίας και σπλάχνα φιλανθρωπίας στον κόσμο μας, στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας, που εσχάτως αντιμετωπίζει άλλη μια δοκιμασία αυτής της φοβερής αρρώστιας που υπάρχει και ενεργεί βάναυσα σε κάθε άνθρωπο. Η Παναγία μας να είναι βοήθεια, σκέπη και προστασία για όλους μας. Αμήν.